Μάλιστα. Οπότε τώρα θα πας μπροστά στους κριτές. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλώς. Εγώ, ας πούμε, σε βλέπω να έχεις καλέσει το πρώην αγόρι σου να πας να διοργανώσεις ένα vintage bazaar. Το vintage, δεν μπορώ άλλο. Να χαρά στα είπε η Εμιλία. Η αλήθεια είναι αυτή, τέταρτη Κρήτη σήμερα. Περιμένουμε πράγματα από σένα και τα λοιπά. Ναι, τα έχουμε επιχειλιοποιεί, εντάξει, δηλαδή. Κοίτα, δεν μπορώ να σου πω ότι η εικόνα σου δεν είναι ωραία, εκτός από τις κάλτσες που δεν μου πολύ αρέσουν, είναι λίγο άστοχες. Okay. Το τζάκετ είναι πάρα πολύ ωραίο, η φούστα πολύ ωραία, πολύ σωστό το μήκος σε σχέση με το τζάκετ και το μαύρο στοιχείο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το look. Το concept, λάθος δηλαδή. Δεν βλέπω... Μα πάω σε ένα παρείστικο μαγαζί, δηλαδή δεν πάω στο κολονάκι. Ωραία, για παρείστικο κάποιο... λέμε, για παρείστικο. Αλλά μικρό, βάζεις ας πούμε ένα θέμα, το hip hop για παράδειγμα. Ναι. Τι σχέση έχει με αυτήν την εικόνα? Καμία. Βάζεις το planning. Θα μπορούσε να πάει να κάνεις το ραντεβού επειδή έχεις, ας πούμε, το σημειωματάριο. Καλά, το σημειωματάριο, εντάξει. Θα πρέπει να έχεις μια τσάντα, να έχεις μέσα το λάπτοπ σου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε χρειάζεσαι. Πάμε με έτσι με ένα τετραδιάκι. Αυτά. Έχω πάει ήδη στο πάρτι. Δηλαδή δεν θα πάρω το λάπτοπ. Α, είναι α, πας στο πάρτι. Βέβαια, στο μαγαζί πάω. Ακόμα χειρότερα. Πού είναι το hip hop? Μου κάνει πολύ αυτό η hip hop φάση. Πόσο εκτός. Για βγάλε. Κλαίω. Για βγάλε να δούμε και τα μέσα. Είναι το πουκάμισο. Άμα βγάλεις και τον τζάκετ, είσαι... Χάλια. Χάλια δεν είσαι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Ω, είμαι. Είμαι. Basic είναι για το look, μην τρελαθούμε. Ένα θα σου πω. Μάλιστα. Εντάξει. Ας προχωρήσουμε στην Ηλιάνα. Νικολέτα μου. Το μόνο που βλέπω εγώ σε hip hop σήμερα είναι τα σκουλαρίκια. Τα ήθελα έτσι λίγο πιο παχιά, λίγο πιο μεγάλα, λίγο πιο ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα θα τέριαζαν στο κόνσεπτ. Νομίζω ότι επειδή σου είπαμε να ξεφύγεις λίγο από τα δικά σου τα συγκεκριμένα, τα πολύ vintage και με χαρακτήρα βεστιαρίου, είπες βρήκα τι θα κάνω. Δίνομαι έτσι, θα δηλαδή είχα πάει για ποτό έτσι hip hop party ήτανε. Ναι, hip hop. Τι θα θέλετε να φορέσω στο hip hop? Άλλα. Hip hop, αφού έρχεσαι εδώ με αυτό το θέμα, hip hop. Με φόρμες, χαμηλοκάβαλες, με μπουστάκια, Τζένιφερ Λόπες. Δηλαδή, τι άλλο να πω, το 2000. Όταν ήταν η εποχή της hip hop, θες να πας στα 80s, υπάρχει τότε. Θες να πας στα 90s, υπάρχει τότε. Θες να πας 2000, υπάρχουν. Δηλαδή, μπορείς απλά δηλαδή, να πουλάρεις. Δηλαδή, πρέπει να πάω πάλι σε εποχές. Δηλαδή, δεν μπορώ να το προσαρμόσω το κάπως hip-hop, με δικό μου τρόπο. Το hip hop υπάρχει από τα 80s, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί και μετά έχει εξελιχθεί στη μόδα. Αυτό που έχεις δεν είναι καν hip hop. Δεν εξελίχθηκε και έφτασε εκεί. Αυτό εξελίχθηκε μόνο στο δικό σου concept και στο δικό σου μυαλό και στο δικό σου στυλ. Το ακούμε. Αλλά άμα θέλεις να φέρεις κάτι που δεν το κατέχεις, ψάξεις στο ίντερνετ. Okay. Οπότε, Δημήτρη μου, τώρα ήρθε η στιγμή. Δεν σου λέω να γίνεις η Νίκη Μινάζ, ούτε η Cardi B. Γιατί δεν είσαι εσύ. Ναι, εννοείται. Καταλαβες. Ναι. Αλλά βρε σίστα, είναι... Τι είναι αυτό? Λάθος μαλλί. Θα τα ξεκινήσω από πάνω. Τι είναι αυτά εδώ πέρα οι αφέλειες? Είναι πολύ ρομαντικό. Η σκιά η μπλε δεν έχει καμία σχέση αυτό που κάνεις με το ρόζ το καραγιονάκι. Είναι και αυτό πολύ γλυκούλικο. Okay. Οι αλυσίδες εδώ είναι πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές. Είναι, πώς να το πω, είναι δώρο βάφτισης. Είναι πολύ μικρά. Είναι όλα μικρά πάνω. Το πουκάμισο δεν έχει hip-hop, δεν έχει σχέση με το πάρτι, η ζώνη δεν έχει, η φούστα σορτσάκι δεν έχει, τα καλτσάκια δεν το συζητάω, τα παπούτσια είναι πάρα πολύ αυστηρά γι' αυτό. Το τζάκετ μπορούσε να έχει μια σχέση. Η τσάντα εκτός. Καμία σχέση. Πάρε ένα backpack, πάρε κάτι άλλο, κάτι πιο μεγάλο. Δεν έχει σχέση με το πάρτι. Mm-hmm. Okay. Εντάξει. Είναι λίγο creepy για hip hop όλο αυτό. Η απουσιολόγος του πάρτι. Κρατάει το... Κρατάει το σημείωμα. Είναι 5,3. Οκ. Εντάξει. Εντάξει. Την επόμενη φορά καλύτερα. Ναι, ευχαριστώ. Και να σκέφτεστε τα concept σωστά.